Το θέμα τη Νοβάρτη έχει μπει στην ελληνική πολιτική σκηνή. Θα πάμε καλά εδώ και ένα μισό χρόνο. Άρα, καμία σχέση με εκλογέ. Μπήκε στην ελληνική πολιτική σκηνή, επαναλαμβάνω, και γιατί υπάρχει η Εξεταστική Επιτροπή υπήρχε, αλλά και γιατί μπήκε από διεθνεί φορεί. Άρα, καμία σχέση με εργαλειοποίηση του θέματο. Είναι πολιτική ευθύνη. Το, το ξαναλέω. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώ και με βάση την πολιτική μα αφετηρία. Είναι η εντολή τη κοινωνία να το λύσουμε το θέμα αυτό. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ζήτημα κυβέρνηση ανοχή. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα κυβερνητική πλειοψηφία. Ούτε από τι δηλώσει του πάνω του καμένου προκύπτει κάτι τέτοιο. Δεν έχει ακουστεί η απόσυρση της εμπιστοσύνης προς τη εμπιστοσύνη προ την κυβέρνηση. Δεν ξέρω ποιου εισάγεται. Εισάγεται από αυτού που ανησυχούν γιατί αλλάζουν πράγματα στην Ελλάδα. Εκτιμώ. Ε, εισάγεται από αυτού που είχαν συνηθίσει να έχουν επαγγελματικέ καρέκλε στην πολιτική ή κληρονομικά δαχτυλίδια στην πολιτική. Εμά δεν μα ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Δεν είμαστε επαγγελματίε πολιτική. Είχαμε τη ζωή μα, τη δουλειά μα, θα την έχουμε. Είχαμε την πορεία μα ο καθένα. Δεν έχουμε συνηθίσει να διοριζόμαστε από πρωθυπουργού άλλων κομμάτων ή από συγγενεί μα. Είμαστε μια χαρά σε αυτό που κάνουμε. Θεωρούμε ότι πρέπει να το κρατήσουμε και να συνεχίσουμε. Η συμφωνία των Πρεσπών θεωρώ ότι θα έχει πάνω από 151 βουλευτέ. Θεωρώ ότι το πρόβλημα τη συμφωνία των Πρεσπών βρίσκεται στη μειοψηφία, στην αντιπολίτευση. Εγώ θέλω να το πω ειλικρινά και δημόσια. Η ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία 20 χρόνια, με ατέλειε, διαχειρίστηκε ένα ζήτημα τη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό σε όλα τα διεθνή φόρα. Βουκουρέστη. Κώστα Καραμαλή, πρωθυπουργό, ο κύριο Μημαράκη, υπουργό άμεσα δεν κάνω και η κυρία Μπακογιάννη, υπουργό εξωτερικών. Διαχειρίστηκαν αυτό το ζήτημα και μετά από τη σύνοδο αυτή πήγε και το περίφημο βέτο, το οποίο μα το κατέπεσε σε διεθνέ δικαστήριο. Αλλά οι συγκεκριμένοι τρει πολιτικοί, τώρα που η Ελλάδα κερδίζει έργα όμνε αυτή την σταθερή εθνική τη θέση, πώ θα τοποθετηθούν στη Βουλή. Ενώ και το Ευρωπαϊκό Κόμμα στο οποίο ανήκουν, το Ευρωπαϊκό Λεκό Κόμμα υποστηρίζει τη συμφωνία. Δεν βρίσκεται στο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα. Εμεί καταφέραμε αυτό που διαχρονικά η Ελλάδα διεκδικούσε να το κάνουμε πράξη. Αν δεν γίνει συμφωνία, θα παραμείνουν στα βόρεια σύνορα τη Ελλάδα και τη κεντρική Μακεδονία, που είμαι βουλευτή τη, τη Θεσσαλονίκη, δυνάμει οι οποίε αντιμάχονται τα συμφέροντα τη χώρα μου. Αυτή τη στιγμή και η αστάθεια πιθανά θα ενταθεί, αν δεν έχει ευρωπαϊκή πορεία η γειτονική χώρα, και άλλε σκέψει περί τόξου στα Βαλκάνια θα ενισχυθούν. Ενώ υπάρχουν χώρε που έχουν αντίθετα εθνικά συμφέροντα από την Ελλάδα mm -hmm. και αναπτύσσουν και οικονομικέ και αμυντικέ συνεργασίε με του γείτονε. Σε όλη τη βόρεια κλίμακα. Θέλει κάποιο να το επιτρέψει με αυτό. Το Πασόκ συνεργάστηκε με τον κύριο Σαμαρά. Δεν συνεργαστήκαμε εμεί για να κατηγορούμαστε γιατί δεν είναι το Πασόκ μαζί μα. Α διαχωρίσει τη θέση του με αυτό το παρελθόν που χρεοκόπησε την Ελλάδα και α βρούμε μαζί ένα, μια καινούργια διαδρομή. Ε, οι πολίτε έχουν ανάγκη από συνεννόηση, το καταλαβαίνω, μόνο που η συνεννόηση και η συμφωνία πρέπει να έχει διέξοδο που να τον ωφελεί τον πολίτη. Αν υπάρχει μια κοινωνική συμφωνία στην Ελλάδα για να ξαναγυρίσουμε σε μια κυβέρνηση που θα είναι υπουργό ο κ. Γεωργιάδη, ο κ. Βορύδη, ο πρωθυπουργό κ. Σαμαρά, να συμμετέχει ο κ. Βενιζέλο και ο κ. Τουρνάρα, δεν τον θέλει η πλειοψηφία των Ελληνοπολιτών. Αυτή τη συνεννόηση δεν τη θέλει, γιατί αυτή η συνεννόηση τον έφερε στο διέξοδο. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια συνεννόηση η οποία να έχει μια Ευρώπη που θέλουμε και μια Ελλάδα που θέλουμε. Σε αυτή την κατεύθυνση προφανώ και καλούμε. Και το κίνημα αλλαγή και το ΠΑΣΟ και τα υπόλοιπα κόμματα που το απαρτίζουν και το ποτάμι, σαφέστατα. Γιατί να λυπούμε όχι. Πρώτα απ' όλα όμω αυτή τη συνεννόηση την κατευθύνουμε στην κοινωνία. Δεν έχει κανένα νόημα να παίξουμε παιχνίδια πάλι εξουσία. Δεν συμφωνώ με τον όρο κεντροαριστερά και κεντροδεξιά. Γι' αυτό. Α. Ah. Ναι. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ο πολίτη αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεφύγει και ξεφεύγει από τα παλιά πρότυπα του πολιτικού διαχωρισμού γιατί το προοδευτικό και το συντηρητικό καθορίζονται αλλιώ πια. Υπάρχουν χώροι οι οποίοι τοποθετούνται προοδευτικά και έξω από την κέντρο Του οποίου του καλώ σε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, εσεί εκτιμάτε ότι δεν υπήρχαν ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία που βαρέθηκαν την κρατία και ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και θα ξαναψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί να αποκλείσουμε πολύ αυτή τη συζήτηση. Εγώ θέλω να μιλήσω ειλικρινά. Εκτό από του αεριτζίδε, αυτού που κάνουν επαγγέλματα που έχουν, αν θέλετε, μαύρα εισοδήματα ή μαύρη αγορά. Αυτού που θέλουν να πάρουν γρήγορα δημόσιε συμβάσει και να πάρουν τα λεφτά και να τα βγάλουν σε offshore και σε βίλε στο εξωτερικό, το υπόλοιπο 90% των Ελλήνων έχει τα συμφέροντά του στην άσκηση αυτή τη πολιτική. Σαφέστα και έχουμε κάνει λάθη. Σαφέστα και έχουμε αδυναμίε. Είναι πολύ λιγότερα και πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Και αισθάνομαι απολύτω ικανοποιημένο προσωπικά, δηλαδή αισθάνομαι πολύ καλά προετοιμασμένο για τον απολογισμό που θα κάνουμε στου Έλληνε πολίτε το Σεπτέμβριο του 19.